Η σημερινή συζήτηση για το συγχρονιστικό σύστημα γίνεται υπό το βάρος και μιας, κατά τη γνώμη μας, από προσανατολιστικής αντιπαράθεσης που έχει ανοίξει αυτές τις μέρες στον απόϊχο των σκληρών εγκληματικών πράξεων που εκδηλώθηκαν το τελευταίο διάστημα. Και θεωρούμε ότι η συζήτηση αυτή λειτουργεί από προσανατολιστικά, κυρίως γιατί κρύβει τις κοινωνικές αιτίες έξαρσης της εγκληματικότητας, με την όλη συζήτηση να εξαντλείται στα ζητήματα αυστηροποίησης ή όχι των ποινών, αλλά και του τρόπου έκτησης αυτών, ενισχύοντας μια κατασταλτική λογική συνολικά της δικαιοσύνης, αλλά και αυτής της ίδιας της σωφρονιστικής νομοθεσίας. Δεν έλειψαν μάλιστα από το δημόσιο διάλογο και αντιδραστικές ρατσιστικές αντιλήψεις που με παντελώς αντιεπιστημονικό τρόπο αποδίδουν φυλετικά χαρακτηριστικά στην εγκληματικότητα. Όσο όμως και αν επιχειρείται να κρυφτεί ο πραγματικός ένοχος, υπάρχει αλήθεια μεγαλύτερη απόδειξη της βαθιάς σύψης που αναδύεται από τα σπλάχνα του καπιταλιστικού συστήματος όταν γίνονται στοιχείο της καθημερινότητας τα ξεκαθαρίσματα λογαριασμών που συνδέονται με παρασιτικά κοινωνικά φαινόμενα και όταν ακόμα η ίδια ομολογείται τη σύνδεση αυτών με διαδρομές με τους διάφορους κρατικούς θεσμούς. Ο κινησμός της φράσης δημοσιογράφου γνωστού και για το ως κυβερνητικού προπαγανδιστή που συνιστά ψυχραιμία στον κόσμο γιατί οι μαφιόζοι ξέρουν από καλό σημάδι αποκαλύπτει και το μέγεθος της εξοικείωσης. Την ίδια ώρα, ακόμα και η ίδια η δυνατότητα της πρόληψης και αντιμετώπισης των εγκληματικών πράξεων υπονομεύεται και από το γεγονός ότι συνεχώς ενισχύονται εκείνοι οι επιχειρησιακοί βραχίονες της αστυνομίας που σχετίζονται με την καταστολή του εργατικού λαϊκού κινήματος, πρόσφατα και με την δημιουργία των τμήματων της αστυνομίας των πανεπιστημίων, προσανατολισμό που ενίσχυσε βέβαια η σημερινή κυβέρνηση, όμως διατηρήθηκε και από τις προηγούμενες κυβερνήσεις, ενώ αντίθετα υποβαθμίζεται ο ρόλος της στην αντιμετώπιση εγκληματικών πράξεων του κοινού ποινικού δικαίου και αυτών βέβαια του οργανωμένου εγκλήματος. Αυτή την κατασταλτική αντίληψη και για την ίδια τη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος αποτυπώθηκε βέβαια και με συμβολικό τρόπο, όπως κατ' επανάληψη έχει σημειωθεί στην απόφαση της κυβέρνησης για μεταφορά της αρμοδιότητας της σωφρονιστικής πολιτικής από το Υπουργείο Δικαιοσύνης στο Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Κυρίως όμως βρίσκει πρακτική έκφραση στην ίδια τη μεταχείριση των κρατουμένων, που οδηγεί στη στέρηση των ατομικών τους δικαιωμάτων, αλλά και της προοπτικής, της ουσιαστικής επανένταξής τους στην κοινωνία. Δηλαδή μια αντίληψη όχι μόνο αντιδραστική, αλλά κυρίως αδιέξοδη, γιατί τελικά επιτείνει και ανακυκλώνει το πρόβλημα. Αυτή την αντίληψη εξέφρασαν και οι πρόσφατες αλλαγές στο σωφρονιστικό κώδικα με τον νόμο 4760 του 20, που εισήγαγαν με οριζόντιο τρόπο περιορισμούς στην άσκηση του δικαιώματος άδειας των κρατουμένων, ενός θεσμού με αδιαμφισβήτητα ευεργετικά αποτελέσματα τόσο για τους κρατουμένους όσο και για τη λειτουργία του σωφρονιστικού συστήματος, όπως και τη δυνατότητα μεταγωγής στις αγροτικές φυλακές με κριτήρια που αντιβαίνουν σε κάθε επιστημονική τεκμηρίωση και που κυρίως αποτελούν τη μεγαλύτερη παραδοχή της αποτυχίας του σωφρονιστικού συστήματος, όταν συνδέονται με τη βαρύτητα της εγκληματικής πράξης ή με οριζόντιους περιορισμούς, δικαιώματα που θα έπρεπε να αποδίδονται με κριτήριο την εξατομικευμένη κρίση της εξέλιξης της συμπεριφοράς του κρατουμένου μέσα στη φυλακή, το διάστημα δηλαδή κατά το οποίο το κράτος οφείλει να μεριμνά για το σωφρονισμό και την ομαλή επανένταξή του στην κοινωνία. Ασκείται κριτική στην προβληματική οριζόντια, τα προβληματικά μέτρα της οριζόντιας αποσυμφόρησης των φυλακών, με τα οποία και το ΚΚΕ διαφώνησε σε όλες τις φορές που ήρθαν τέτοιες ρυθμίσεις στη Βουλή. Όμως δεν λέτε ότι στην ίδια λογική πατάνε και αυτά τα οριζόντια μέτρα περιορισμών των ατομικών δικαιωμάτων των κρατουμένων. Όμως πώς κάτι τέτοιο τελικά μπορεί πράγματι να γίνει, δηλαδή εξατομικευμένη κρίση με βάση τη συμπεριφορά του κρατουμένου, όταν οι χρόνιες ασφυκτικές συνθήκες υπερπληθυσμού των φυλακών δεν επιτρέπουν καν την αξιοπρεπή διαβίωση των κρατουμένων. Πόσο μάλλον την εξασφάλιση της αναγκαίας, έστω και στοιχειώδους δημιουργικής απασχόλησής τους, της εκπαίδευσης, της επαγγελματικής τους κατάρτισης, στοιχεία απαραίτητα για να μπορούμε πράγματι να μιλάμε έστω για
μια ελπίδα σοφρονισμού των ανθρώπων που αποθηκεύονται τελικά στις φυλακές. Πώς δηλαδή να μην μετατρέπονται οι φυλακές στην καλύτερη περίπτωση σε αποθήκες ψυχών, αν όχι σε κολαπτήρια του εγκλήματος, όταν διατηρείται η μεγάλη έλλειψη του επιστημονικού προσωπικού, που είναι απαραίτητο, κοινωνικών λειτουργών, ψυχολόγων, εκπαιδευτικού προσωπικού, ακόμα και προσωπικού φύλαξης τη στιγμή που κλείνεται σε όλες τις πτώσεις την ασφάλεια στις φυλακές ως φάρμακο δια πάσαν νόσων. Ζητήματα τα οποία το ΚΚΕ έχει επανειλημμένα επαναφέρει με ερωτήσεις και παρεμβάσεις στη Βουλή, παραμένουν όμως αναπάντητα. Όταν απουσιάζουν οι μόνιμες εκπαιδευτικές, πολιτιστικές και αθλητικές δραστηριότητες μέσα στις φυλακές, όταν όχι μόνο δεν δίνονται κίνητρα για την έναρξη ή συνέχιση της φοίτησης των κρατουμένων σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, αλλά τελικά αντιμετωπίζονται και τιμωρητικά όσοι διεκδικούν να εξασφαλίσουν την πρόσβασή τους στην εκπαίδευση. Ενώ οι συνθήκες της πανδημίας ανέδειξαν πως ιδίως οι συνθήκες έντονου συγχρονισμού, η προστασία της υγείας των κρατουμένων αλλά και των εργαζομένων σε αυτές, δεν μπορεί να γίνεται χωρίς το μόνιμο εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό που θα είναι σε θέση να επιλαμβάνεται άμεσα της ιατρικής φροντίδας των κρατουμένων που χρήζουν βέβαια βοήθεια. Ούτε μπορεί βέβαια να επαφίεται στις διάφορες εθελοντικές προσφορές ή τις φυλές πλαχνή χορηγία των εφοπλιστών που μας ανέλει επί ώρα ο κύριος Υπουργός σε κλινοσκεπάσματα και άλλα. Πώς λοιπόν αυτά θα μπορούσαν, η υγεία των κρατουμένων θα μπορούσε στοιχειωδώς να εξασφαλίζεται όταν σήμερα στα 34 καταστήματα κράτης σε όλη τη χώρα εργάζονται μόλις 67 μόνιμοι νοσηλευτές και 7 μόνιμοι γιατροί. Και βέβαια ακόμα και η αναγκαία κατασκευή και συντήρηση νέων σύγχρονων κτηρίων των φυλακών γίνεται κλείνοντας το μάτι σε επιχειρηματικά συμφέροντα που, σε μια λογική ιδιωτικοποίηση μέσω των ΣΔΙΤ που δεν είναι βέβαια ο μόνος ευαίσθητος τομέας του δημοσίου στον οποίο τέτοιες μορφές αξιοποιούνται. Όμως απέναντι σε όλα αυτά όψιμα εκφράζεται και το ενδιαφέρον του ΣΥΡΙΖΑ, που ανακαλύπτει σήμερα ως καινούργια τα εκρηκτικά ζητήματα υποστελέχωσης και ελλείψεων, ιδίως σε ό,τι αφορά το εξειδικευμένο επιστημονικό προσωπικό. Δεν είναι εξάλλου τυχαίο ότι τόσο ο ΣΥΡΙΖΑ όσο και το κίνημα αλλαγής αναγορεύουν σε τομή δήθεν για το σοφρονιστικό σύστημα το θεσμό της κοινοφελούς εργασίας, όταν και πριν τη σημερινή αναστολή ουσιαστικά ήταν προβληματικός, ενώ είναι ηλίου φαϊνότερο ότι αυτή αξιοποιείται όχι τελικά για να συμβάλλει στη διαπαιδαγώγηση και επανένταξη των κρατουμένων, αλλά για να γεμίσει κενά ακύρια στην τοπική αυτοδιοίκηση με δωρεάν και χωρίς δικαιώματα εργατικό δυναμικό. Κυρίως όμως γιατί διαχρονικά η αντικλιματική πολιτική των αστικών κυβερνήσεων, τόσο της Νέας Δημοκρατίας όσο και του ΣΥΡΙΖΑ και του ΠΑΣΟΚ παλιότερα, σκόπιμα περιορίζεται στην ένταση της καταστολής και την ποινική μεταχείριση, απαξιώνοντας την αδιάρρηκτη ενότητα που πρέπει να τηρείται στο τρίπτυχο πρόληψης, σοφρονισμός και επανένταξης, όπως συνέχεια τονίζει το ΚΚΕ. Όταν τους αφήνεται στο έλεος της ανεργίας, των ίδιων ή και πιο οξυμένων κοινωνικών προβλημάτων, πώς τελικά θα λειτουργήσει η επανένταξη, πώς δεν θα επανέλθουν πάλι στην εγκληματικότητα. Όπως βέβαια υπονομεύεται και αυτό που θα ήταν το πραγματικό ζητούμενο, η αποτροπή του εγκλήματος, όταν σκόπιμα συσκοτίζουν τα πραγματικά αίτια του, οι κοινωνικές αιτίες που γεννάει η ταξική εκμεταλλευτική κοινωνία, που όχι μόνο δεν τις αντιμετωπίζεται, αλλά τις οξύνεται περαιτέρω με τη συνολική σας αντιλαϊκή πολιτική. Ευχαριστώ.